Πάμε να δούμε γιατί για οικονομία λέμε, για τσέπη μιλάμε. Να δούμε γιατί βλέπουμε αυξήσεις φωτιάς στα γαλακτοκομικά. Ο κύριος Λεχουρίτης είναι ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ. Θα μιλήσουμε και για το κρέας φυσικά. Είναι στην διατροφή μας. Καλή σας ημέρα. Κύριε Λεχουρίτη, τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα κυρία Κουτροκόη. Καλημέρα κύριε Υποφάντη. Δυστυχώς η ακρίβεια δεν έχει σταματημό. Η αισθροκέρδεια, η κερδοσκοπία καραδοκεί και κάθε μέρα, το είπατε και προηγουμένως, πώς γίνεται να αυξάνεται το χοιρινό, πώς αυξάνεται το κοτόπουλο, το μοσχαράκι. Γιατί, αυτά... γιατί δεν έχουμε επάρκεια. Υπάρχει και επάρκεια. Υπάρχουν απ' όλα. Απλά λόγω ελλείψεως των αρνιών και ατσικιών που δεν σφάζουν, βρήκαν την ευκαιρία οι έμποροι της αγοράς να αυξήσουν τις τιμές στα υπόλοιπα προϊόντα. Εκεί δεν θα έπρεπε να πάνε να τους πούνε γιατί. Μην τα λέτε σε μένα. Τα πέστε τα στον κύριο Θοδωρικάκο, πέστε τα στη Δημαία, πέστε τα στην κυβέρνηση. Ξέρετε, το κακό είναι ότι μιλάμε τόσα χρόνια για την ακρίβεια, μιλάμε για τα ενίκια και κάθε χρόνο τα ίδια πράγματα λέμε. Γιατί? Διότι η κυβέρνηση δεν τολμά να κάνει αυτό το οποίο πρέπει να κάνει. Δηλαδή τι? Από την πηγή. Έλα εδώ κύριε, μιας και αναφέρατε, ανέφερε ο κύριος Καμπουράκης για το διαμέρισμα αυτό το οποίο μας έχουν καταγγείλει και εμάς. Από 500 το διαμέρισμα στα 750. Τα μαύρα που ζητάνε, ξέρετε γιατί τα ζητάνε? Διότι μπορεί ο ενοικιαστής να τους βάλει φέση και να τους καταθέτει μόνο τα νόμιμα. Γι' αυτό ζητάνε τα 24 ενίκια προκαταβολή και μαύρα. Αυτά λοιπόν είναι φαινόμενα και εν ώψη του Σεπτέμβρη που θα πάνε οι φοιτητές σε περιοχές για να σπουδάσουν, ψάχνει ο κόσμος και έχει τρελαθεί. Δηλαδή δεν βρίσκει διαμερίσματα εκεί όπου υπάρχει φοιτητό κόσμος. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, σωστό. Για εδώ όμως, Πάτρα. Εδώ όμως πάμε στα γαλακτοκομικά. Είπαμε δεν σφάχτηκαν αρνάκια, κατσικάκια λόγω της πανόλης. Ωραία. Τα υπόλοιπα γιατί ξεφύγανε, μπορέσαμε να καταλάβουμε? Γιατί πήρε 2 ευρώ πάνω το χοιρινό, γιατί πήρε 1,5 ευρώ πάνω το κοτόπουλο, γιατί πήρε 1 ευρώ το μοσχάρι. Δεν κάνουν εισαγωγές αυτοί οι άνθρωποι. Κάνουν. Για ποιο λόγο έγινε αυτή η ανατίμηση? Διότι... γιατί ανέβηκε η φέτα? Γιατί ανέβηκαν τα τυριά και, και το γάλα? Μπορείτε να μας το πείτε. Κύριε Υποφάντη, καταρχάς, με την πανόλη, ναι, αυτή την εποχή, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, δεν μαζεύεται γάλα για τυροκόμιση. Άκουτο. Άρα, είναι αδικαιολόγητη η οποιαδήποτε αύξηση τιμής στο τυρί. Κύριε Λεχουρίτη, είναι από αγροτική περιοχή που είναι γαλακτοπαραγωγός, ναι, για φέτα και τα ξέρει καλά αυτά τα θέματα. Ναι. Είτε φέτα λέγεται, είτε σκληρά τυριά, δεν δικαιολογείται αυτήν την περίοδο καμία αύξηση. Πιστεύω, με βάση τα δεδομένα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Τροφίμων, θα ολοκληρωθεί η διαδικασία των ελέγχων μέχρι τέλος Σεπτέμβρη. Εκείνο που μένει είναι να δώσουν το Υπουργείο, δηλαδή η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση, μεγάλη αποζημίωση στους κτηνοτρόφους για να μην εγκαταλείψουν την ύπαιθρο. Έχετε Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, η ακρίβεια υπάρχει. Επειδή έκανα μία tour τώρα το καλοκαίρι, διαπίστωσα ότι σε νησιωτικές περιοχές όπου δεν υπάρχουν μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, όπως και σε ορεινές περιοχές στην ενδοχώρα, η διαφορά τιμής με την Αττική, με τη Θεσσαλονίκη, με την Πάτρα, με το Αγρίνιο, είναι κατά 30 με 40% ακριβότερα. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάμε τα στοιχεία, κύριε Λεχουρίτη. Η δικαιολογία ποια είναι? Κυρία Κουτροκόη, και η δικαιολογία είναι εμείς τώρα με τους τουρίστες προσπαθούμε να βγάλουμε κάποια σπασμένα. Δεν είναι λογική αυτή. Γιατί μαζί με τον τουρίστα την πληρώνει και ο κύριε Λεχουρίτη, τα ίδια λεφτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άμα την άφηξή σας στην Αθήνα, σας περιμένουμε και στο στούντιο. Να είστε καλά, ο κύριος Λεχουρίτης.